Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Έχω δίπλα μου σήμερα και έναν πολύ special καλεσμένο. Αλλά θα πούμε σε λίγο για αυτόν τον τύπο, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας και την Πέμπτη. Λοιπόν, καταρχάς, καλή εβδομάδα. Να είναι η Τρίτη σήμερα. Εμείς πάντα κάθε Τρίτη λέμε καλή εβδομάδα, το ξέρετε αυτό. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπούλα Temple of Rock. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 3η 28 Νοεμβρίου, το σωτήριο έτος 2017, παρακαλώ, έτσι. Να πούμε κιόλας σήμερα ότι θα δώσουμε πάλι προσκλησούλες, γιατί το ζητήσατε, είναι η αλήθεια, και γι' αυτό, επειδή το ζητήσατε, εμείς σας το δίνουμε έτσι απλόχερα. Αλλά θα πούμε σε λίγο αναλυτικά για αυτά. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.eolas.org και αφού πατήσετε το play και ακούτε την υπέροχη φωνούλα μας, συνεχίζετε να ψάξετε λίγο στο site για να δείτε πράγματα που έχει ωραία εκεί πέρα μέσα από τους συναδέλφους εδώ πέρα του οργανισμού. Επίσης, μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο ίντερνετ, π.χ. TuneIn, Live24 κτλ. Για άμεση επικοινωνία εκτός αέρα εννοείται, τηλεφωνείτε στο 2313-022-040, που είναι και το τηλέφωνο για τις διπλές προσκλήσεις. Και εννοείται, στέλνετε τα email σας στο radio@eolas.org. Και μην ξεχνάτε την ομάδα μας στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά με Gary Moore. Gary Moore δεν ήτανε? Αυτή ήταν η παρουσίασή μου, τέλεια. Εγώ είμαι ο Γκάρι Μουρ, κύριε. Έπρεπε να σου δώσω μια πάσα για να σε βγάλω στον αέρα. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Είσαι έτοιμος να κρυώσουμε την Πέμπτη? Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, την Πέμπτη, όπως το έχουμε ανακοινώσει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, την Πέμπτη 30 του μηνός, για να φύγει ωραία αυτός ο μήνας και να μπει ακόμα πιο ωραία ο χειμώνας και ο Δεκέμβριος, θα κάνουμε Temple of Rock Anecdota Day. Ετοιμαστείτε, πάρτε σόμπες. Βάλτε τα τζάκια στο full, ξέρετε. Αγκαλιαστείτε. Ναι, φίλε. Είδες, το Temple of Rock ενώνει, ρε φίλε. Τελικά. Όπως αγκαλιαζόμαστε και εμείς τώρα στο στούντιο. Ναι, αγκαλιά είμαστε, μην νομίζετε. Είμαστε αγκαλιά και μιλάμε από τα μικρόφωνα μας, ξέρετε. Να κάνω το κλασικό. Αχ, ωραία είσαι εδώ. Αχ, ναι. Αχ, ωραία. Έχουμε ζεστούλα, παιδιά. Έχουμε παγώσει, να σου πω την αλήθεια. Αρκετό κρύο. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο και Uriah Heep Sympathy. Πανέμορφο τραγούδι. Πολύ ωραίο ριφάκι, πολύ ωραίο σόλο. Και επιστρέφουμε να πούμε καταρχάς για τις προσκλήσεις και να δούμε και τα σημερινά θεματάκια μας. Ακούσαμε και αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι από τους Uriah Heep, αγαπημένο συγκρότημα και αγαπημένο κομμάτι επίσης. Λίγο να πω για τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, είναι εννοείται για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο θέατρο Άρατος. Οι 2 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε, με συγχωρείτε, σήμερα είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο και την Κυριακή. Δηλαδή, έχετε την επιλογή να πάτε που σου κου όποια μέρα θέλετε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε 2313-022-040, επαναλαμβάνω, 2313-022-040, 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Τσικάρα. Θέλετε να πεθάνεις στο γέλιο? Σπαγκέτι αλλά γαλλικά! Θέλετε να κλάψεις στο γέλιο? Σπαγκέτι αλλά γαλλικά! 2313-022-040, τηλέφωνο τώρα, για αφήστε το ονοματάκι σας στον Αλέξανδρο που λογικά αυτός θα απαντήσει. Και ξέρετε, κανονίζουμε. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, δίπλα μου έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίψιο. Ένα χειροκρότημα. Έτσι. Χειροκροτήστε και εσείς από το σπίτι σας, παρακαλώ. Χειροκροτήστε. Λοιπόν, την Πέμπτη ετοιμάζουμε μια εκπομπή εδώ και 2 εβδομάδες, να σας πω την αλήθεια. Την ετοιμάζουμε, θα είναι η Anecdota Day εδώ στην ώρα του Temple of Rock. Ετοιμαστείτε, Winter is coming. Το λέει και το σποτάκι το οποίο θα βγει αύριο, έτσι. Έτσι, έτσι. Το λες και το κάνουμε, το οργανώνουμε, ρε παιδί μου. Θα φέρουμε ζογκλέρ, θα κάνουμε πράγματα. Εντάξει, ανέκδοτα θα πούμε. Κοίτα, δεν θα φέρουμε ζογκλέρ, αλλά θα πούμε ανέκδοτα, ρε φίλε. Μπορεί και με ζογκλέρ. Θα κλάψουμε στο γέλιο. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είσαι έτοιμος εσύ προσωπικά, δηλαδή. Γεννήθηκα έτοιμος. Γεννήθηκες έτοιμος. Σκέψου, 2 εβδομάδες τώρα μαζεύω ανέκδοτα. Εγώ γράφω ανέκδοτα. Όπως αυτό που θα πεις στις 3. Όχι, σήμερα δεν είναι δικά μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν είναι δικά μου, αλλά εντάξει. Μας έγραψαν κάτι εκεί πέρα, κάτι βλέπω. Μια ναι, λέει. Όχι, την Πέμπτη θα κρυώσουμε. Ναι, η Δέσποινα το έγραψε. Ναι. Δέσποινα, γεια σου. Σε χαιρετάμε εμείς εδώ από τον Temple of Rock και τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Έτσι. Την Πέμπτη, όχι απλώς σκουφάκι, σκημός να ντυθείς. Γιατί δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε.
Είναι, με απελευθερώνεις μετά, Νίκο, το να ξέρεις. Είναι ένα όνειρο που είχα. Ναι. Καλά, εκτός ότι ήθελα να κάνω εκπομπή μαζί σου. Ναι, ναι, μιλάμε μπροστά στο μικρόφωνο, έτσι. Καταρχάς, έτσι, για να μην σε πλακώσεις φάπες τώρα. Θέλω να σε βλέπω όταν μιλάω, εντάξει. Α, εντάξει. Τώρα. Το... Α. Καλύτερα. Χωρούς γυαλιά τόση ώρα. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. Είστε στον Temple of Rock 2 με 4 και σήμερα θα μας ανεχτείτε, ναι, θα μας αντέξετε, το ξέρω. Ο Κώστας σε λίγο θα φύγει, αλλά είπαμε τον έχουμε για την Πέμπτη, τον προετοιμάζουμε, τον ζεσταίνουμε για να έτσι, είναι και αυτός έτοιμος, ρε παιδί μου, για την ανέκδοτα day. Λοιπόν, θα ακολουθήσει τώρα Sniff and the Tears, Driver's Seat, αγαπημένο κομματάκι, και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική κτλ. Όχι τίποτα, να πάρουμε και λίγο μπρος, ρε παιδί μου, γιατί πολύ γιούχο έχει πέσει, εντάξει. Άντε, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και 23-13-0-22-0-40, θέλω τηλέφωνα για σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Θέλω να πάω, τέλος! Είμαστε λοιπόν, δεν φύγαμε, έτσι. Συνεχίστε να παίρνετε τηλέφωνο 23-13-0-22-0-40 για δύο διπλές προσκλήσεις για το σπαγκέτι αλλά γαλλικά για παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κώστα, πήρες τηλέφωνο εσύ? Πήρα τηλέφωνο και ναι, ανυπομονώ να πάω την παράσταση. Α, απάντησαν, γιατί εγώ τώρα πήρα λίγο κατηλημένο. Μου έχει πει ένα πασβάντι ότι είναι τρομερή παράσταση. Α, είναι ένα. Πήγε, το είδε, ναι. Ναι, ναι. Πείτε, πες και την εκπομπή σου, πότε σας ακούμε. Ναι, μας ακούτε Δευτέρα 10 με 12 μπασκετική εκπομπή Basketball Night Show. Με τον Σπάι. Με τον Σπάι. Με τον Σπάι. Πέσαμε Γκαγκαλούδι. Καλά, και στην πρώτη εκπομπή είχατε Βεζέγκο, Βασιλιάδη, εντάξει. Και την Πέμπτη μας ακούτε 7 με 9 με ένα πασβάντι. Ναι, Fine στο... Club. Α, Fine Club, εντάξει. Γιατί είδες, αμέσως πήγα να σε ρωτήσω ποια εκπομπή, δεν την είπες, ρε φίλε. Λέω τι φάση τώρα. Ξέρεις τι θέλω να μου εξηγήσεις? Τι το... για το Σωτήριο Έτος που αναφέρεις αυτό φορά. Το λέω από πάντα, από τότε που δημιουργήθηκε έτσι, ο Temple of Rock, ότι είμαστε στο Σωτήριο Έτος, το άδεξε. Ξέρεις ποιο. Τότε ήταν 15, τώρα 17. Πού αλλού το λένε μόνο? Πού? Στο Braveheart. Φίλε, δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα τώρα. Τι γατάκι είναι αυτός ήρθε εδώ πέρα τώρα και... Άμα είναι να βάζει η Κάρμινα Μπουράνα για να είμαστε να νιώθουμε οικεία. Βάζω, τι, αφού στα ανέκδοτα... Καλά, δεν ακούσα ανέκδοτα. Ναι, ακούω ανέκδοτα. Λοιπόν, τώρα θα τα σπάσω όλα. Έτσι. Και ασθενοφόρα βάλε. Θες να μάθεις τι γίνησα σήμερα στη μουσική τώρα? Να μάθω λίγο. Στη ροκ μουσική, ελπίζω. Εντάξει, εμείς κοίτα, πιάνουμε. Είμαστε λίγο... ο Βασίλης ο Τρελέγκας. Καλά τώρα, ρε φίλε, συγγνώμη. Άρα αυτό σημαίνει δεν ακούς Temple of Rock, παιδιά, ακούω, το πιάσαμε. Αλλά, ακούω, αλλά τις ειδήσεις σου δεν ξέρω κοίτα, τι. Κοίτα, είναι στο, όταν παίζει εκπομπή, είσαι στον δρόμο. Πού να ακούς, δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω, με αφήνεις. Θες. Αρχίνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το 1929. Πάει, εντάξει, είναι οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, 1929 λοιπόν, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, παραγωγός και ιδρυτής της Motown Records, Berry Gordy, Junior κιόλας, γεννήθηκε στο Detroit του Michigan. Το μέρος το ξέρω. Α, okay. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1957, ανακαλύπτοντας λέγω τους The Miracles. Άρα ήταν θαύμα, ρε φίλε. Α, εντάξει. και αυτούς τους ξέρω. Άρχισε. Δύο χρόνια αργότερα τώρα, πρέπει να σου πω, μετά από προτροπή του Smokey Robinson, δανείστηκε $800, λέει παρακαλώ, από την οικογένειά του για να δημιουργήσει την Tamla Records. Dollars. Και λίγο αργότερα την Motown, που στη συνέχεια ενώθηκαν κάτω από την ονομασία Motown Record Corporation. Μάλιστα. Έκανε πολλούς δίσκους με πολλά ονόματα, εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα. Προχωράμε στο 1943. Ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και ενορχιστρωτής, παρακαλώ, Randy Newman, γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας. Έγραψε τραγούδια και μουσική για ταινίες, μεταξύ αυτών Awakenings, James and the Giant Peach, το ξέρεις αυτό έτσι, Meet the Parents, Toy Story 1, 2 και 3, Monsters INC, που θα... μια υπέροχη ταινία έτσι, για τα Cars κτλ. Γενικά με την Disney είχε μια συνεργασία ο τύπος, έτσι, άμα δεν το καταλάβατε. Είχε λίγο πτωτική καριέρα μετά, στα παιδικά πήγε. Φίλε, να σου πω, είναι όνειρό με εμένα να γράψω τη μουσική, τέλος πάντων. Έχει κερδίσει ένα βραβείο Oscar, 3 Emmy, 4 Grammy και το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame. Amy Winehouse. Hall of Fame. Συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες όπως Judy Collins, The Everly Brothers, Claudine Longet, Dusty Springfield, Nina Simone κτλ. Περνάμε τώρα στο 1974. Στο πολύ Madison... γρήγορα περνάμε, πολύ γρήγορα. Τι να κάνω, αφού είναι η μέρα σήμερα 28 Νοεμβρίου. Λοιπόν, 1974, κάτσε γιατί έφυγε κιόλας. Στο Madison Square Garden της New York, οι Elton John και John Lennon τραγούδησαν μαζί τα τραγούδια Saw Her Standing There και Lucy in the Sky with Diamonds.
Ο Λένον είχε υποσχεθεί στον φίλο του Έλτον Τζον πως θα παρευρεθεί στη συναυλία μετά τη συνεργασία τους νωρίτερα το ίδιο έτος, εάν το ντουέτο τους Whatever Gets You Through the Night φτάσει στην πρώτη θέση του Billboard. Και μάντεψε. Έφτασε! Τυχαίο! Είναι η τελευταία φορά που το Σκαθάρι θα πραγματοποιήσει ή θα συμμετάσχει στη συναυλία. Μάλιστα. Περνάμε τώρα 1978. Κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των The Blues Brothers, Dan Aykroyd και John Belushi, με τίτλο Briefcase Full of Blues. Ω, βαλίτσα γεμάτη blues, ωραίο. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Σε παρακαλώ, μην παρεμβαίνει. Και μου ήρθε και άλλο πριν που είπες το Lennon, έτσι. Αλλά δεν το είπα. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 του Billboard 200. Μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ, τα τραγούδια Soul Man και Rubber Biscuit. Και τέλος και καλύτερο. Mm-hmm. Τέλος και καλύτερο, όχι τελευταίο και καλύτερο. Ο frontman των Guns N' Roses, Axl Rose, απαλλάσσεται από τις κατηγορίες βιοπραγίας. Ο δικαστής δεν μπόρεσε να βρει αρκετά στοιχεία για να καταδικάσει το δημοφιλή τραγουδιστή, πως τον περασμένο Οκτώβρη τότε χτύπησε με ένα άδειο μπουκάλι κρασί το γείτονά του στο κεφάλι. Μάλιστα. Εσύ τι πιστεύεις, το έχει κάνει ή όχι? Εγώ πιστεύω το έχει κάνει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αφού ήπιε και εκείνο το μπουκάλι, μετά τον έσπασε το ξύλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Guns N' Roses Rocket Queen και επιστρέφουμε εδώ στον Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούσαμε και πολύ αγαπημένες διαφημισούλες και επιστρέψαμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη 2 με 4. Έτσι, Κώστα. Ναι, έτσι. Να απαντήσει λίγο και στο κοινό σου που στέλνει μηνύματα. Να στείλουμε την αγάπη μας και πολλά φιλιά στον Μάνο, ο οποίος κάνει λάντζα, λέει, και λάντζα χωρίς Temple of Rock δεν έχει αξία. Ελπίζω να έχω εκπομπή όταν θα πας και στρατό να μας ακούσει και από εκείνη τη λάντζα. Έχεις μεγαλώσει γενιές και γενιές. Αυτό τώρα τι ήταν? Τρίτη χρονιά ήταν Temple of Rock, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή. Πώς το λες τώρα έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή? Σε παρακαλώ. Με την καλή έννοια. Εσύ θες να στείλεις κανένα. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, αμελία. Ναι. Θες να στείλεις εσύ στο λαό σου χαιρετίσματα? Λαέ μου, χαιρετίσματα. Να μας ακούσετε και την Πέμπτη. Θα είναι πιο οργανωμένο. Εγώ το περιμένω πώς και πώς πραγματικά. Σήμερα είμαι guest star. Θα μπορούσα να πω ότι σε κάτι άλλο, αλλά δεν το λέω γιατί θα φάμε πρόστιμο. Πιστεύω να καταλαβαίνεις. Άμα λέμε τέτοια θα κάτσω. Ήταν εκπομπή στο Εψιλον πρόσφατα. Όσοι καταλαβαίνετε. Να μην κάνουμε μια εκπομπή μετά τις 4 τα ξημερώματα να λέμε τέτοια. Σιγά μου, έρθω εγώ 4 τα ξημερώματα εδώ πέρα να κάνω εκπομπή, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Να κάνουμε μια ηχογραφία να την ηχογραφήσουμε και την βάλουμε 4 τα ξημερώματα. Οκ, κάντο. Αλλά ούτε εμείς δεν την ακούσουμε. Ποιο την ακούει 4 τα ξημερώματα? Δεν πειράζει. Τώρα όμως που είναι 2-4 Temple of Rock, είναι εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα φύγω τώρα να σας ακούσω. Ναι, ο Τσίψιος πρέπει να μας αφήσει αυτή τη στιγμή. Στο αμάξι, στο κρεβάτι και παντού ακούμε Temple of Rock. Ναι, γιατί είπαμε το www.elas.org είναι ίντερνετ και μπορούν να μας ακούνε σε όλα τα μίκη και μάους της γης. Άμα βλέπατε το βλέμμα του μόλις το είπα αυτό το πράγμα. Λέει, εντάξει, έφαγα κοτρώνα, ξέρω εγώ. Εγώ θα έλεγα με τα μήκη, τα πλάτη και τα πόδι. Και τα πόδι. Μπορεί και χταπόδι. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Σήμερα περάσαμε πολύ ωραία για αυτό το 40 λεπτό το οποίο είναι εδώ πέρα στον Temple of Rock. Ελπίζω να πήρες μια ωραία έτσι, εμπειρία και την ατμόσφαιρα της εκπομπής για να είσαι έτοιμος για την Πέμπτη. Θα γίνει ήταν, όχαμος. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι μια γλυκόπικρη γεύση. Ναι. Είναι η λεγόμενη χαρμολύπη που έχουμε στην Ορθοδοξία. Ή αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις, χαρμολύπη. Χαρμολύπη, ναι, αμαγγέλια. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν, εντάξει, μπορεί χαιρετώ, να φύγεις. Χαιρετώ. Εντάξει. Τα λέμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα τα πούμε. Μην ανησυχείς. Θα σε περιμένουν. Φύγε. Γεια σας, γεια. Ναι, εντάξει, φτάνει, είπαμε. Γεια. Λοιπόν, να με ακούτε που φεύγω, να με ακούτε. Ναι. Για να ακούσουμε λίγο. Κάτσε. Έλα, περπάτα. Ακούγεσαι τώρα, έτσι. Ναι. Κάνει και sound effect. Νομίζω ότι είναι και κανένα διάδρομο τεράστιο. Κάνει και sound effect, ξέρω εγώ. Ναι, μπράβο. Είναι στο Θεό, ξέρω εγώ το ραδιόφωνο. Άντε, φύγε, σε παρακαλώ. Παίρνει και τα γυαλιά του σαν κύριο, έτσι. Γεια σου αγόρι μου, τα λέμε την Πέμπτη, μην ανησυχείς. Και ακούστε τώρα και την πόρτα που θα κλείσει. Φεύγει από το στούντιο λοιπόν ο Κώστας Τσίψιος. Ωραία, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας σαν άνθρωποι, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, ας συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα μας από εδώ και πέρα.
Να θυμίσω και πάλι λίγο για τις προσκλήσεις 23 13 022 040. Παίρνετε τηλέφωνο, δύο διπλές προσκλήσεις για το σπαγκέτι άλλα γαλλικά, την παράσταση του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όποτε θέλετε πάτε. Λοιπόν, να πάμε λίγο σιγά σιγά στα νέα μας. Βασικά, ας ακούσουμε καλύτερα λίγο Black Sabbath Wishing Well, γιατί και αυτούς θα πούμε τώρα, για τον Tommy Iommi, και επιστρέφουμε. Σάμπαθ λοιπόν και στα φωνητικά ο Ronnie James Dio με το Wishing Well, αρκετά παλιό άλμπουμ, το Heaven and Hell νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, να δούμε βασικά τα νέα μας για σήμερα, εφόσον έφυγε και ο Κώστας και ηρεμήσαμε και μπήκαμε σε μια κανονική ροή. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε για σήμερα τα θεματάκια μας. Ξεκινάμε. Zach Wild, ο Iommi είναι ο άρχοντας του είδους. Εκθιάζει τον Riff Master και μιλάει για τα επικείμενα live του με τον Ozzy, ο μεγάλος κιθαρίστας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Zach Wild μίλησε σχετικά με την επιστροφή του στην μπάντα του Ozzy Osbourne και τη συμμετοχή του στις τελευταίες συναυλίες του. Πάμε να δούμε τι λέει. Θα είναι φανταστικό. Όπως λέω πάντα, είναι ευλογία που έχω τον Ozzy στη ζωή μου. Από τότε που άρχισα να ακούω Black Sabbath, είναι κομμάτι μου. Μετά έγινε και νονός του γιού μου. Καλό αυτό. Αγαπώ του Sabbath και αγαπώ τον Ozzy. Το να είμαι στο συγκρότημά του είναι κάτι το εκπληκτικό. Στέκομαι εκεί που στέκεται και ο ήρωάς μου. Είμαι πολύ τυχερός. Σίγουρα στις συναυλίες θα περάσουμε καλά. Και συνεχίζει. Ο άρχοντας Iommi ξεκίνησε αυτό το είδος της μουσικής, το δημιούργησε. Όλοι οι καλλιτέχνες του είδους και οι πιο heavy, όπως η Meshuggah και η Pantera, με συγχωρείτε, έχουν ως κατευθυντήριο τη μουσική του. Πάλι το σαβδάμε, Παναγία μου. Είναι εξίσου σημαντικός με τον Beethoven και τον Bach. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, του χρωστάμε πολλά και η μουσική του θα υπάρχει για πολλά χρόνια, όπως ακριβώς και του Mozart. Πρέπει να είναι μέρος της εκπαίδευσής μας. Ακριβώς όπως ένας κλασικός μουσικός πρέπει να ξέρει να παίζει Bach, έτσι και εμείς πρέπει να ξέρουμε τα τραγούδια των Sabbath και ειδικά riff του Tommy Iommi. Μπορεί να μην τα παίζουμε όλα, αλλά οφείλουμε να τα ξέρουμε. Αυτά είπε λοιπόν ο Zach Wild για τον μοναδικό Tommy Iommi, τον πρωτομάστορα της heavy metal, ουσιαστικά των heavy metal riffs, και πρωτομάστορα εννοείται με τους Black Sabbath. Έχουν γράψει τεράστια ιστορία στην heavy metal μουσική. Εφόσον είμαστε σε κλίμα heavy metal, ας ακούσουμε και λίγο Maiden, 22 Acacia Avenue. Ένας αστυνομικός σταματάει ένα αυτοκίνητο. Γιατί με σταματήσετε, κύριε αστυνόμε? Τι μπουκάλι είναι αυτό, κύριε μου? Νερό. Μα αυτό είναι κρασί. Μέχασε σε, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Αναρωτιέμαι αν επιβίωσε κανείς μετά από αυτό το ανέκδοτο, πραγματικά. Δίπλα μου είχα την τύχη να έχω τον κύριο Αλέξανδρο Τσάλιο αυτή τη στιγμή. Αλέξανδρε, πώς σου φάνηκε το ανέκδοτο σήμερα? Περαστικός ήμουνα. Ναι. Κάτι να σου και πω ήθελα κάτι κατά και... Ναι, εντάξει. Νομίζω πρέπει να τα σταματήσεις, όχι? Να τα σταματήσω, αφού είπαμε θα κάνουμε την πέμπτη εκπομπή. Τι να τα σταματήσω? Α, θα γίνει, Πάλι και άλλη φωτογραφία με κουκούλα μας έστειλε η Δέσποινα. Δέσποινα, μας κάνεις πολύ χαρούμενος που άκουσες την εκπομπή και γελάς τόσο πολύ και περνάς τόσο ωραία με τα ανέκδοτα. Εμένα μάλλον, δεν φαίνεται ότι γελάει. Εμένα μάλλον, φαίνεται ότι κρύωσε και έβαλε το μπουφάνι. Εγώ σου προτείνω κάποια στιγμή, αν θες να πάμε και παρέα, έχει το τρελοκομείο έτσι να πάνε να μας κάνουν μια διάγνωση λίγο, να δούμε αν είμαστε καλά. Είναι πολύ μακριά από εδώ, εντάξει. Από εδώ, ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, εντάξει. Γι' αυτό σε βάλαμε κιόλας. Αλέξανδρε, θα δεις και εσύ.
Εγώ θα σε συνοδεύσω μόνο. Θα σου περάσουν τις ρομπίτσες να σιγουρευτώ και μετά θα φύγω. Okay. Αλέξανδρε, δεν μου λες, παίρνουν τηλέφωνα για τις προσκλήσεις. Παίρνει, έχει πάρει κόσμο. Ναι. Έχει πάρει έτσι. Καλά τώρα, Temple of Rock, σε παρακαλώ. Καλά, ναι, όποιος ενδιαφέρεται ακόμα έχει μια ωρίτσα. 23-13-022-040 τηλέφωνο για τις διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις για το σπαγκέτι αλλά γαλλικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όποτε θέλει, πάει. Έτσι. Εντάξει, ναι. Θες τίποτα άλλο, μπορώ να σε βοηθήσω? Όχι, εντάξει. Βλέπετε ότι στον Temple of Rock πολλοί μπατασκύλια λες, θα μπαίνουν, βγαίνουν κόσμος εδώ πέρα, λένε τα προβλήματά τους. Μήπως εδώ πέρα είναι τελικά ο ψυχολόγος, εγώ είμαι. Ψυχολόγος τώρα, εγώ για μια ενημέρωση ήρθα μόνο. Α, την ενημέρωση μόνο, δεν έχεις κάτι άλλο? Έχει κάτι χάπια, ακόμα δεν μου τα έδωσες, αλλά εντάξει. Αυτά θέλουν συνταγή. Λοιπόν, ακούμε ACDC Rock and Roll Train και επιστρέφουμε να δούμε τη συνέχεια με τα θεματάκια μας. Γεια! Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλοι μου και φίλες μου, στον Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούσαμε και τις αγαπημένες μας διαφημισούλες και να υπενθυμίσω λίγο κάποια πραγματάκια για τρόπους επικοινωνίας κτλ. Μας ακούτε από το www.eolas.org και αφού πατήσετε το play και ακούτε τις μοναδικές φωνές που ηχούν σε αυτό το υπέροχο ραδιόφωνο, ψάχνετε και βλέπετε την σελίδα μας, καθώς οι συνεργάτες εδώ πέρα στον οργανισμό κάνουν μοναδική δουλειά και κάθε μέρα ανεβαίνουν καινούργια άρθρα και πράγματα. Επίσης, μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο ίντερνετ, τύπου TuneIn, Live24 κτλ. Για επικοινωνία εδώ πέρα στο στούντιο, τηλεφωνείτε στο 2313-022-040 και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο radio@eolas.org. Για τους λάτρες της εκπομπής Temple of Rock, βρίσκουν την ομάδα στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω για το διαγωνισμό τον οποίο έχουμε. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-022-040, αφήνετε τα στοιχεία σας, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο για να σας πάρουμε μετά να σας ειδοποιήσουμε. Για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, δύο διπλές προσκλήσεις δίνουμε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όποτε θέλετε πάτε και διασκεδάζετε. Πάμε λοιπόν τώρα στον Kirk Hammett τον Metallica, ο οποίος αναφέρει ότι στις ηχογραφίσεις του Master of Puppets έξυνα το κεφάλι μου, δεν μπορούσα να αυτοσχεδιάσω. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο Rolling Stone, ο Kirk Hammett μίλησε για την προσέγγιση των κιθαριστικών του solo στο κλασικό άλμπουμ του Metallica Master of Puppets. Να δούμε τι λέει ο ίδιος. Εκείνη την εποχή συνέθετα τα solo των κομματιών μου από την αρχή ως το τέλος. Ήθελα κατά 80-90% να ξέρω ακριβώς τι θα παίξω πριν μπω στο στούντιο. Δεν αυτοσχεδίαζα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Ήμουν νέος και δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στο στούντιο απροετοιμάστος και μετά από λίγο να εμφανίσω καμιά 500 ιδέες. Συνεχίζει λοιπόν. Πλέον μπορώ να το κάνω γιατί είμαι πολύ καλύτερος μουσικός. Στο Hardwired για παράδειγμα δεν είχα ιδέα τι ακριβώς θα παίξω και τα πάντα ήρθαν στο μυαλό μου μέσα σε 90 λεπτά. Προφανώς και δεν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο πίσω στο 1986. Και καταλήγει λέγοντας: στην ηχογράφηση του Damage INC θυμάμαι τον εαυτό μου με συγχωρείτε, να κάθεται σε μια καρέκλα, να ξύνει το κεφάλι του με ένα βλακώδες βλέμμα και να σκέφτεται τι άλλο να παίξω. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτές οι μαρτυρίες οι ωραίες των γνωστών rock stars κτλ. Γενικά του χώρου. Που όταν τις ακούς λες, εντάξει τότε, εφόσον το κάνω και εγώ παραδείγματος χάρη, είμαι στο σωστό δρόμο, δεν είναι κακό. Ναι, γιατί τώρα πίσω στο 1986 πέρασαν περίπου 30-31 χρόνια από τότε που το κάναν αυτό. Φανταστείτε τι εμπειρία είχε τότε και τι εμπειρία είχε, ας πούμε, αποκτήσει παραδείγματος χάρη τώρα ο Kirk Hammett, εφόσον μιλάμε για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Και μιας που είμαστε στους Metallica και έχουμε αναφέρει τους Metallica, πάμε να ακούσουμε ένα προσωπικό μου αγαπημένο Metallica The Unforgiven νούμερο 2. Ήταν η Metallica με το Unforgiven νούμερο 2, γιατί υπήρχε και το 1, υπάρχει και το 3 να σας πω την αλήθεια. Πολλά Unforgiven έχουν βγει από τους Metallica. Μοναδικό τραγούδι όμως αυτό, έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και την κουστάρω, έτσι να ξέρετε.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον Gas G, όπου νέα solo δουλειά, άλμπουμ και δισκογραφικό συμβόλαιο για τον Gas G. Η νέα δουλειά θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2018. Ο πρώην κιθαρίστας του Ozzy Osbourne και frontman των Firewind Gas G υπέγραψε νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με την AFM Records. Παράλληλα, ανακοίνωσε και την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των ηχογραφήσεων και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2018. Πριν από όλα αυτά, όμως, ο Gas G θα περιοδεύσει στη Βόρεια Αμερική μαζί με τον Vinnie Moore, παρουσιάζοντας ένα ολοκένουργιο line-up, έχοντας στο πλευρό του τον Dennis Ward στο μπάσο και τα φωνητικά και τον Richie Monica στα drums. Είμαι ενθουσιασμένος με το νέο συμβόλαιο. Η AFM Records είναι μια δισκογραφική εταιρεία που εστιάζει στην ανάπτυξη των καλλιτεχνών της. Και αναφερόμενος στο επερχόμενο άλμπουμ, είπε: «Με τον Dennis Ward έχουμε συνεργαστεί σε τραγούδια της τελευταίας κυκλοφορίας των Firewind, το Immortals, και θα συνεργαστούμε για τις συνθέσεις του νέου solo δίσκου. Το πιο φυσιολογικό λοιπόν είναι από το να τον καλέσω και στις live εμφανίσεις μου». Αυτό δήλωσε ο Gas G. Καλό τάξη εδώ να πούμε Gas και αναμένουμε πώς και πώς καταρχάς να σε δούμε στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο με τους Firewind. Έτσι, θα έρθουν 15 Δεκεμβρίου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Και αναμένουμε να ακούσουμε και τη νέα σου solo δισκογραφική δουλειά που θα είναι η τρίτη κατά σειρά. Το τρίτο άλμπουμ του Gas G σαν solo καλλιτέχνης. Λοιπόν, υπενθυμίζω στο 2313-022-040 παίρνετε τηλέφωνο για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Μπορείτε να πάτε την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή, όποτε θέλετε. Αφήνετε τα στοιχεία σας στο τηλεφωνικό κέντρο και επικοινωνείτε. Να δούμε στο τέλος, θα ανακοινώσουμε τους τυχερούς σε κανένα μισάωρο περίπου από τώρα. Οπότε προλαβαίνετε. Αμέσως τώρα στον αέρα του Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων έρχεται ο Gas G με τον Mats Levén, Blame It On Me. Blame It On Me λοιπόν από τον Gas G και στα φωνητικά των Mats Levén. Αυτό ήταν νομίζω από την πρώτη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει ο Gas G, το I Am The Fire, περίπου πριν 4 χρόνια, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε 9 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε έναν ροκά παύλα μεταλλά μουσικό. Το τι ακούει ένας μεταλλάς μουσικός, ιδιαίτερα από ανθρώπους που δεν είναι του χώρου, δεν περιγράφεται, παιδιά. Κάποιες φορές είναι ενοχλητικό, άλλες πάλι μοιάζει πολύ αστείο. Πάμε να δούμε λοιπόν 9 από τα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πεις ποτέ σε κανέναν ροκά μεταλλά μουσικό. Για να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Προσπαθείς να γίνεις μουσικός, Όχι, δεν προσπαθώ, είμαι μουσικός. Προσπαθούσα όταν έβλεπα στο YouTube πώς να κρατάς την κιθάρα. Όχι τώρα μετά από 15 χρόνια. Ναι, εφόσον γράφουμε μουσική, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά και παίζουμε σε live stages, παραδείγματος χάρη, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, το καταλάβατε. Δεν προσπαθούμε να γίνουμε μουσική. Ουσιαστικά είμαστε κάπως. Λοιπόν, δεύτερο, η μουσική σου μοιάζει με του τάδε. Εντάξει, ξέρω ότι δεν το κάνεις από κακία και ίσως να προσπαθείς να μου κάνεις κοπλιμέντο, αλλά μην το πεις. Οι μουσικοί δεν θέλουν να αισθάνονται. Οι μουσικοί βασικά θέλουν να αισθάνονται αυθεντικοί. Δηλαδή, όντως μπορεί να το ξέρουμε και εμείς ότι η μουσική μας μοιάζει με κάποιο, αλλά μην το λες, ρε παιδί μου, καλύτερα. Άσε το να πάει τώρα στο καλό. Να δοκιμάσεις να πας σε κανένα talent show. Ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, δηλαδή. Ποιος πιστεύει πραγματικά ότι τα talent show κάνουν δουλειά και βγαίνουν όντως καλλιτέχνες από αυτό το πράγμα και συνεχίζουν μετά την πορεία τους? Το ότι γίνεσαι ξαφνικά διάσημος δεν σε κάνει διάσημο η δουλειά που έχεις κάνει, ας πούμε, νωρίτερα πριν από 10-20 χρόνια και συνεχίζεις και κάνεις. Σε κάνει απλώς η τηλεόραση, πραγματικά. Επόμενο τέτοιο. Πότε θα σε ακούσουμε στο ραδιόφωνο? Όταν το ραδιόφωνο θα αρχίσει να παίζει σοβαρή μουσική. Πραγματικά όμως, έτσι. Πρέπει να σου αρέσει πολύ το καράοκε. Αυτό συνήθως το λένε σε αυτούς που τραγουδάνε. Όχι το απεχθάνομαι για την ακρίβεια, απαντάει ο τύπος. Μπορώ να πάρω δωρεάν πρόσκληση για το live σας? Αυτό, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, έχεις να δώσεις 10 ευρώ για τα σφινάκια που πίνεις κάθε βράδυ και δεν έχεις να δώσεις με 10 ή 5 ευρώ πλέον που έχει, παραδείγματος χάρη, κάποιο live show για να πας να δεις το φίλο σου? Δηλαδή, ναι, σάφι πια! Ποια είναι η κανονική σου δουλειά? Εντάξει, μουσικός θέλω να δηλώσω ότι είμαι, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει νόημα. Μην μου το χτυπάς όμως. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, λίγο cool. Έχω μια σπουδαία ιδέα για τραγούδι. Εδώ θέλω λίγο ησυχία. Συγχαρητήρια. Εγώ, ας πούμε, που παίζω μουσική και γράφω τραγούδια, δεν έχω ιδέες για τραγούδια, νομίζεις? Έλειος, αλήθεια, πραγματικά. Και το τελευταίο και καλύτερο είναι που πας στο live και σου λέει παίξε το τάδε ή παίξε το από εκείνο.
Αυτό σταμάτησε να αναστεί από το δεκαετία του 90, πραγματικά. Δηλαδή, έρχεσαι στο live μου και μου λες τι να παίξω. Θα παίξω τα δικά μου τραγούδια και ό,τι γουστάρω εγώ, ρε φίλε. Μα σε παρακαλώ δηλαδή τώρα. Σε παρακαλώ λίγο. Άντε μπαίνουν και οι Motley Crue τώρα με το Wild Side, τρελαινόμαστε. Άντε τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο ουσιαστικά της εκπομπής τώρα σε λίγο. Συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο 23 13 0 22 040 για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, όποτε θέλετε πάτε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε, παιδιά, στην μακρινή μας Κίνα, όπου σας έχω μια κουφή είδηση. Ακούστε τώρα. Πεθερά αυτοκτόνησε γιατί η μέλουσα νύφη της ήταν κοντή. Έλα Χριστέ και Παναγιά στον τόπο, έλα να δεις. Πραγματικά όμως, έτσι. Κάθε άλλο παρά ψύχρεμα αντιμετώπισε τον αραβόνα του γιού της μια Κινέζα, η οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι η νύφη της ήταν κοντή. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο part. Πολύ απαιτητική επίσης ήταν η νύφη, καθώς ζητούσε πολύ ακριβά δώρα από τα πεθερικά της. Όπως αναφέρουν στα σχετικά δημοσιεύματα τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, η 47χρονη γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας στα νερά ενός ποταμού στην επαρχία Χενάν της Κίνας. Σύμφωνα με το People's Daily, η 47χρονη ήταν πολύ απογοητευμένη από το γεγονός ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει την νύφη της τα δώρα τα οποία απαιτούσε για τον αραβόνα με το γιο της. Όπως επισήμανε ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, η μέλουσα νύφη ζήτησε από τα παιδερικά της ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Άλλες πληροφορίες δε αναφέρουν ότι η γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της, μην μπορώντας να αντέξει τη δυστυχία από το γεγονός ότι η μέλουσα σύζυγος του γιού της ήταν κοντή. Η κυρία Λίν καυγάδισε με το γιο της για την επιλογή της μέλουσας συζύγου του. Η νύφη της ήταν από το ίδιο χωριό, αλλά η κυρία Λίν δεν την ενέκρινε γιατί ήταν κοντή. Στη συνέχεια, σε μια έκρηξη απελπισίας, πήρε το μηχανάκι της και βούτυξε σε ένα ποτάμι, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των τοπικών αρχών για το περιστατικό. Παιδιά, η φάση μου θυμίζει Θεοπούλα, πραγματικά όμως, δηλαδή. Με την κοντή, ξέρετε. Τι να πω, πάντως. Το ότι η γυναίκα έφτασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή της, αυτό τα λέει όλα, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν πάμε καλά, ρε παιδιά, αλήθεια, δεν πάμε καλά. Και ακριβά δώρα να ήθελε στην τελική, μην τις πάρεις, ρε φίλε. Άμα τον αγαπάει, θα τον παντρευτεί. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ένα πάρει ευχή. Night Stalker, Naked Fire, τώρα στον αέρα του Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Λίγο ακόμα είναι, παιδιά, δεν έχουμε πολύ εκπομπή ακόμα. Να γουστάρουμε λίγο, να περάσουμε ωραία. Άντε Night Stalker, δώσε ένταση, δώσε. Here we are again και σας έχω μία ακόμα κουφή είδηση. Ω, ναι. Λίγο ησυχία να πω τον τίτλο. Οι οπαδοί της επίπεδης γης έκαναν το πρώτο διεθνές συνέδριο. Κάποιος μας παρακολουθεί, παιδιά. Ω, ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Προημερών ολοκληρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το ενδιαφέρον ήταν όχι τόσο το αντικείμενο του συνεδρίου, αλλά το ότι υπήρξαν άνθρωποι που το παρακολούθησαν με προσήλωση. Δηλαδή, ο άλλος πήγε σε συνέδριο για την επίπεδη γη, έτσι. Και έχουμε 2017, 21ος αιώνας, εκεί είναι Αμερική κιόλας. Houston, we got a problem. Houston, you have contact with USA right now. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά, πραγματικά πιστεύετε ότι η γη είναι επίπεδη? Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα αλήθεια, το πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι και το υποστηρίζουνε? Οι οποίοι καταργούν τα πάντα, ρε παιδί μου, έτσι, τα πάντα όλα. Ό,τι καταγράφουν ουσιαστικά και οι δορυφόροι, ό,τι βλέπουν οι διαστημάνθρωποι εκεί πάνω που πάνε ψηλά και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα καταργούν όλα. Ναι, όχι, τέλος. Η γη έχει μια αρχή και ένα τέλος.
Είναι σαν ένας δίσκος, έτσι, κάπως έτσι το περιγράφουν, ρε παιδί μου, ένας σαν δίσκος. Και μάλιστα δεν περιστρέφονται όλοι γύρω από τη γη, ρε παιδί μου, ότι η γη κάπως πηγαίνει γύρω-γύρω στο διάστημα και μένουν, ρε παιδί μου, όλος ο γαλαξίας κάπως μαζί δεμένος. Και ναι, αυτό. Ναι, και ότι ας πούμε άμα ξεκινήσεις, λέει, ρε παιδί μου, από μία πλευρά της γης και θες να πας στην άλλη, θα βρεις ένα τέλμα, θα βρεις ένα τέλος κάπως, δεν έχει συνέχεια. Ναι, τα αεροπλάνα, ας πούμε, αυτό παθαίνουν, που ξεκινάνε παραδείγματος χάρη από την Ευρώπη και πάνε, συναντάνε τέλος και γυρνάνε πάλι πίσω. Γι' αυτό κάνουν πόσες ώρες για να πάνε από μια περιοχή στην άλλη. Τι να πω, θα καραφιλιαστούμε, πιστεύω, σε αυτόν τον κόσμο. Καθένας ό,τι του φανεί, του λουλοστεφανεί. Άκου τώρα, λέει, κάνουν και συνέδριο, λέει, για την επιπηδίγη. Έλα, Παναγία μου. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σας δίνω μια τελευταία ευκαιρία να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, διότι σε λίγο θα ανακοινώσουμε τους νικητές, δύο νικητές, παρακαλώ. 23-13-022-040. Οπότε, μετά που θα επιστρέψουμε, θα πούμε και τους νικητές. Ίσως θα πούμε και το ανέκδοτο σε λίγο, να ξέρετε, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, θα ακούσουμε πάντως τους White Snakes στο Give Me All Your Love. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που ακούτε Temple of Rock αυτή τη στιγμή. Σας αγαπάω. Μουά! White Snake, give me all your love tonight, από το album 1987 των White Snake. Ναι, το 1987 βγήκε, περίεργο. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τι έχει σήμερα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, καθώς δεν το αναφέραμε καθόλου σήμερα το προγραμματάκι μας, είναι η ώρα που το κάνουμε αυτό συνήθως. Για να δούμε λοιπόν, αμέσως μετά τον Temple of Rock στις 4 σε λίγα λεπτά, δηλαδή, έχει την ημερήσια πρόβλεψη ζωδίων με τον Νίκο Γεννημάτα. Πιο μετά στις 7 με 8.30 έχουμε το Styles News με τη Χαρά Καμάρη και την Αθανασία Παρλαπάνη. 7.30 έχουμε και το Δελτίο Ειδήσεων, έτσι που βγάζουμε καθημερινά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στις 9 έχουμε την εκπομπή Αποκάλυψης με τον Παπαζήση, με τον κύριο Παπαζήση. 10 με 11 έχουμε την μοναδική εκπομπή του Πρόδρομου Κοψανίδη και της Χριστίνας Δημητριάδου, Ουδής Αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Έλα Χριστέ και Παναγιά δηλαδή. Πολύ σαρδάμ σήμερα, πολύ σαρδάμ. Και μετά η μέρα κλείνει με τον αγαπημένο Σταύρο Δουκουζιάννη και την έκθεση ιδεών, καθώς 11 με 12.30 ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο φεύγα, έχουμε την ωραία αυτή εκπομπή. Λοιπόν, ακούμε τώρα Foreigner, Hot-Blooded και επιστρέφουμε με ανέκδοτο. Ο γιος στον πατέρα του και του λέει: «Μπαμπά, σου έχω νέα. Παντρεύομαι τον Ιούλιο». «Μπράβο αγόρι μου, άντε με το καλό να ζήσετε, να ζήσετε, να σε φιλήσω, μουα, μουα». «Το παλικάρι δίπλα ποιος, κουμπάρος θα είναι?» «Όχι μπαμπά, αυτός είναι ο Ιούλιος». Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Μπερδευτήκατε με το μήνα, Κι εγώ στην αρχή όταν το πρωτοδιάβασα. Περιμένει ο Αλέξανδρος με τη λίστα, ναι, σε λίγο θα την πούμε. Ναι, το ξέρω ότι κρυώσατε κι εσείς. Άκου, λέει, παντρεύουμε τον Ιούλιο. Το παλικάρι, ποιος είναι? Ο Ιούλιος είναι, ναι, οκ. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε λίγο Anouk, Nobody's Wife, και επιστρέφουμε να ανακοινώσουμε τους νικητές της κλήρωσης. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your heart.
Ακούσαμε λοιπόν και την Ανούκ στο Nobody's Wife. Έτσι, δεν μπορείς να τη δαμάσεις αυτή τη γυναίκα. Δεν είναι κανενός. Κανείς δεν είναι. Όχι, αυτό είναι άλλη εκπομπή, παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, δεν μπορείς να τη δαμάσεις. Γεια σου και πού είσαι. Όχι, πού πετάχτηκες. Είπα να κάνω μια ωραία έκπληξη. Είπε να κάνει μια ωραία εισαγωγή, έτσι. Στο... Έχετε καιρό να με ακούσετε. Ναι. Μόνο μια ώρα. Όχι, να σου πω κάτι. Μια μέρα θέλω να έρθεις πραγματικά και το θέλουν και οι ακροατές γιατί θεωρούν ότι έχεις έξι φωνή. Άλλο αυτό δεν ποιος το είπε. Τέλος τώρα πάντων. Τα ψέματα τα δικά σου δεν τα πιστεύω. Θα έρθεις ένα δύο ώρα να κάνουμε μαζί εκπομπούλα κανονικά. Αν και η φωνή μου είναι σεξι. Ο άκυρος, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κλήρωση. Είναι ήρθε η ώρα τη μεγάλη κλήρωση. Τη μεγάλη, ποια μεγάλη κλήρωση. Για το σπαγκέτι αγαγαγικά. Μια πολύ ωραία παράσταση. Πραγματικά πρέπει να κλέσει από το γέλιο. Όπως θα κλάψουμε και την Πέμπτη που θα έχουμε την εκπομπή με τα ανέκδοτα. Εντάξει, φτάνει, το είπαμε πολλές φορές. Μη μου το λες αυτό, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, εγώ την κουβερτούλα μου την έχω ήδη φέρει. Α, εντάξει. Να πάπλωμα ξέρεις. Να πάρεις. Πάπλωμα. Πάπλωμα λες. Πάπλωμα, ναι, και γνωστή θερμάστρα του... τη ελληνική showbiz, ξέρω εγώ. Δεν τη λέμε τώρα, πώς λέγεται. Κατάλαβες κι άλλο. Ωραία, ας κάνουμε την κλήρωση γιατί στο τέλος δεν θα προλάβουμε κιόλας. Ναι, άντε, άντε. Για πες. Πόσα άτομα πήρανε. Από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 13. 13. Τυχερό 13, δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Α, είναι και η Τρίτη και σήμερα, ε. Πω, εντάξει, πραγματικά. Με ένα στόμα, μια φωνή λένε και οι δύο. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά ποιο είχα πει το νούμερο 1, γιατί ήταν η πρώτη εκπομπή και που είχα πέρα, ναι. Οπότε λέω, περίμενε, λοιπόν, θα σε πω τώρα, θα σε πω, άκουμε. Άκουμε ένα τώρα. Αφού θα με πεις. Θα πούμε το νούμερο 2, για τσεκάρε. Πάνω-πάνω ρε, μην πας κάτω ρε. Κάτσε, δεν βλέπουμε κιόλας. Το νούμερο 2 είναι η κυρία Δέσποινα Δόντσιου. Α, η Δέσποινα. Ναι. Ο αριθμός τελειώνει σε 3,90. Να το ξαναπώ. Δέσποινα Δόντσιου, κέρδισες μια διπλή πρόσκληση. Congratulations. Και άλλο ένα θέλω. Α, εγώ πρέπει να πω. Ναι, έτσι πάει συνήθως. Είπαμε. Μεταξύ μας τουλάχιστον. Το 13, αυτό είναι τυχερό. Το 13, πω τώρα. Τέλος. Έλα μωρέ, να το φαίνεται. Το νούμερο 13, ναι. Είναι η κυρία Ελευθερία, ναι. Κουκούλη λέει. Κουκούλη, ναι. Ναι. Ελευθερία Κουκούλη λοιπόν. Το νούμερο της τελειώνει σε 999. Wow. Λίγο παράξενο νούμερο. Ναι, μπορείς να το πεις 666 ανάποδα. Λοιπόν, Δέσποινα Δόντσιου και Κουκούλη Ελευθερία, οι δύο τυχερές που θα απολαύσουν το σπαγκέτι αγαγαγικά. Το πουσουκού που μας έρχεται, γι' αυτό το πουσουκού δεν είναι. Ναι, ναι, γι' αυτό το πουσουκού. Και τι ώρα είναι η παράσταση, ξέρουμε. Γιατί νομίζω ότι το ανέφερα. 9 και 4. 9 και 4 λοιπόν. Να είναι λίγο νωρίτερα. Ναι. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικώς. Θα πάρουμε και τηλέφωνο εδώ πέρα ο μάστερ των τηλεφώνων. Θα τηλεφωνήσει, θα σε ενοχλήσει όπως κάνει πάντα. Δεν νομίζω. Μην κατσουφιάζει, ρε παιδί μου, αφού είπαμε ότι έχει έξι φωνή. Ποιο το λέει, θέλω λοιπόν, αποδείξει, δεν γίνεται έτσι. Άλεξ, πήγε παραπέντε, ρε φίλε, να κλείσουμε και την εκπομπή σήμερα. Φτάνει. Ναι, φτάνει, όντως. Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Ήταν ναι. Ο Πέτρος Σοφιανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μη γελάς, κινδυνεύει, γελάς. Ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης πίσω από το μικρόφωνο στην εκπομπή Temple of Rock που είχαμε σήμερα. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε, έτσι. Ο Άλεξ κάνει εδώ πέρα και τα Devil's Horns, ξέρει τι αυτός. Δεν κάνω. Άσε τώρα, ιερόσιλε. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε ειδική εκπομπή Ανέκδοτα Day εδώ στον Temple of Rock. Θα ακούσετε αύριο και το σχετικό σποτάκι θα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην αρχή της εκπομπής είχα τον Κωνσταντίνο Τσίψιο που θα είναι μαζί μου την Πέμπτη. Στο τέλος της εκπομπής έχω δυστυχώς τον Αλέξανδρο Τσάλιο. Μη γελάς, καθήκη. Εντάξει, δυστυχώς, να ξέρετε αν την Πέμπτη κάποια στιγμή αρχίζει να παίζει μουσική και να παίζουν τα παιδιά, η παράστα θα έχω μπει μέσα και θα έχω σταματήσει την εκπομπή, σας το λέω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι την Πέμπτη, επειδή θα σκάμε τόσο πολύ από το γέλιο, θα αφήνουμε να παίζει μουσική για να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε το κόβο. Λοιπόν, παιδάκια μου, να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε ωραία στο υπόλοιπο τη ημέρα σα και την αυριανή ημέρα. Γιατί δεν έχει Temple of Rock, εντάξει, θα είναι δύσκολη ημέρα για εσά. Την Πέμπτη όμω που θα έχει, θα περάσετε τέλεια. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια. Σα αφήνω με YouTube Desire. Ciao, bye bye. Καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι που. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ό,τι είπε το παλικάρι.